μεταφορικά ελικόπτερα της αεροπορίας στρατού εκτελούν αεροκίνηση δημιουργίας κρούσης της 71ης αερομεταφερόμενης ταξιαρχίας στην περιοχή επιχειρήσεων. Τα ελικόπτερα Huey προσγειώνονται και αποβιβάζουν στη ζώνη προσγείωσης το προσωπικό της 71ης αερομεταφερόμενης ταξιαρχίας. Κύριο στοιχείο είναι η ταχύτητα της ενέργειας με ελάχιστο χρόνο έκθεσης σε τυχόν εχθρικά πυρά. Ακολουθούν ελικόπτερα Black Hawk, τα οποία μεταφέρουν στην ίδια περιοχή τμήματα πεζικού που ανήκουν στην 101η αερομεταφερόμενη μεραρχία του Αμερικανικού στρατού. Τα αμερικανικά ελικόπτερα αναπτύσσουν ταυτόχρονα τις αερομεταφερόμενες δυνάμεις και αποχωρούν με ταχύτητα, επιτρέποντας την έναρξη της φάσης συνένωσης αμερικανικών και ελληνικών τμήματων, προκειμένου να τοποθετηθούν σε θέσεις μάχης κοντά στο κτίριο στόχο. Η εκαθάριση κτιρίων και η μάχη εντός κατοικημένων περιοχών αποτέλεσαν ένα από τα αντικείμενα στενής συνεργασίας και συνεκπαίδευσης που πραγματοποίησε προσωπικό του ελληνικού στρατού σε συνεργασία με προσωπικό της 101ης αερομεταφερόμενης μεραρχίας του στρατού των ΗΠΑ. Right, we've had an opportunity to do combined planning with the US and Hellenic staff. We've had a chance to do combined air assault operations. Integrating light and heavy formations. I've had a chance to work our artillery together. It's been phenomenal training for both of our armies. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες συνεκπαιδεύσεις χερσαίων δυνάμεων Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών που πραγματοποιήθηκαν επί ελληνικού εδάφους στο πλαίσιο της άσκησης θρακικής συνεργασία στην περιοχή της Ξάνθης. Δίνοντας έμφαση σε ένα από τα πλέον απαιτητικά είδη επιχειρήσεων, δηλαδή τη μάχη εντός κατοικημένων περιοχών, ελληνικά και αμερικανικά τμήματα ασκήθηκαν σε διαδικασίες εκαθάρισης κτηρίων. So this is a chance to practice that in peacetime, right? It's hard to work together, but when you get a chance to do it in a training event like this, it gets us better for if the time were to come. Η προσέγγιση στο κτίριο στόχο έγινε από πλευράς ελληνικού στρατού και με μηχανοκίνητο πεζικό που κινήθηκε υπό την κάλυψη εξοπλισμένων τροχοφόρων τεθωρακισμένων αναγνώρισης Mi-11-17. Ο έλεγχος τομέων από απειλές και η φάση εισόδου αποτελούν κρίσιμα σημεία που απαιτούν συνδυασμένες κινήσεις και εφαρμογή τακτικών από το προσωπικό που είχε τη δυνατότητα να τα εφαρμόσει στην πράξη. Η εν συνεχεία καθάριση δωματίων ένα προς ένα είναι μία ακόμα πιο δύσκολη διαδικασία στην οποία ελληνικές και αμερικανικές δυνάμεις εξασκήθηκαν επισταμένα ώστε να βελτιώσουν το συνολικό επίπεδο επιχειρησιακής ικανότητας διεξάγοντας επιχειρήσεις σε συνδυασμένο επίπεδο.